Η φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη αποτελεί τη συμβολική και ταυτόχρονα ουσιαστική επανοδό μα στην πληρότητα του βίου, οικονομικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού και ευρύτερα πολιτισμικού, τόνισε ο Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, ξεκινώντα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. 19 μήνε μετά την έναρξη τη πανδημία και παρότι ο ιό επιμένει, είμαστε σε θέση να ανοίξουμε βήμα. Είμαστε σε θέση να το πράξουμε γιατί με σχεδιασμό και σόφρονε επιλογέ κρατήσαμε τη χώρα υγειονομικά, οικονομικά και κοινωνικά όρθια. Με πολιτικέ ενίσχυση του Εθνικού Συστήματο και στήριξη τη πραγματική οικονομία. Η φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη αποτελεί τη συμβολική και ταυτόχρονα ουσιαστική επάνωδό μα στην πληρότητα του βίου οικονομικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού και ευρύτερα πολιτισμικού. Δεκαεννιά μήνε μετά την έναρξη τη πανδημία και παρότι ο ιό επιμένει, είμαστε σε θέση να ανοίξουμε βήμα. Είμαστε σε θέση να το πράξουμε, γιατί με σχεδιασμό και σόφρονε επιλογέ, κρατήσαμε τη χώρα υγειονομικά, οικονομικά και κοινωνικά όρθια. Με πολιτικέ ενίσχυση του Εθνικού Συστήματο Υγεία και στήριξη τη πραγματική οικονομία. Τώρα, με πολιτικέ και πυρήνα το ΕΣΥ, τον εμβολιασμό και το αρτιότερο κράτο. Μπορούμε να περιορίσουμε περιττέρω την πανδημία και να καταφάσκουμε στη ζωή. Η πορεία στο επόμενο διάστημα δεν θα είναι ανέφελη. Η πανδημία συνεχίζει να προκαλεί αναταράξει και οι αναταράξει προκαλούν ανησυχία στου πολίτε. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργό θα απαντήσει στις ανησυχίε, τα προβλήματα, αλλά και στι προσδοκίε τη ζώσα κοινωνία. Θα απαντήσει έχοντα ω παρακαταθήκη όσα πετύχαμε στο εισόδημα, στι εξαγωγέ, στι επενδύσει, στι θέσει απασχόληση που δημιουργήθηκαν, στι δουλειέ που άνοιξαν. Όλα αυτά δεν είναι μια επίκληση αυταρέσκειας. Είναι η απόδειξη ότι με την πολιτική, το σχέδιο, της μεταρρυθμίσει μα μπορούμε να διαμορφώσουμε τι συνθήκε προόδου και προκοπή που αξίζουν στι Ελληνίδε και στου Έλληνε. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού, οι νέοι θα βρίσκονται στο επίκεντρο. Και φυσικά θα υπάρχουν μέτρα και εξαγγελίες για το σύνολο της κοινωνίας. Στόχος είναι τα πλεονεκτήματα και το όφελος από μια Ελλάδα που αλλάζει και αναπτύσσεται με πρωτόγνωρους ρυθμούς να φτάσουν σε όλους με δικαιοσύνη και ταχύτητα. Με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία που στηρίζεται στα αποτελέσματα της δουλειά μας. Με ευαισθησία, με ανθρωπιά, με λογική και σύνεση προχωράμε σταθερά στην Ελλάδα της επόμενης μέρας. Και οι πολίτε ξέρουν ότι θα είμαστε δίπλα του και δεν θα αφήσουμε κανένα να μείνει πίσω. Αναφερόμενο στο θέμα των σχολείων, ο κύριο Οικονόμου είπε ότι οι νέοι πλήρωσαν βαρύ τίμημα στην προσπάθεια απέναντι στην πανδημία. Κάλεσε του πάντε να συμβάλλουν να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία, με δύο βασικέ προποθέσει: τον εμβολιασμό και τα μέτρα προστασία. Η έναρξη τη σχολική χρονιά μα βρίσκει έτοιμο σε όλα τα επίπεδα να επανέλθουμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στη διαζώση της διδασκαλία. Οι μαθητές και η κοινωνία δεν αντέχουν άλλο τις επιπτώσεις απουσίας από το σχολικό περιβάλλον. Οι νέοι άνθρωποι αυτής της χώρας πλήρωσαν βαρύ τίμημα στην εθνική προσπάθεια για την προστασία της ζωής και της πατρίδας από την πανδημία. Ως κράτος και ως κοινωνία του οφείλουμε ευνομοσύνη. Του οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα, να στηρίξουμε ολόψυχα, με κάθε μέσο, την επιστροφή τη τάξη. Στην προσπάθεια αυτή, καλούμε να συνδράμουν όλοι στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Ο εμβολιασμό και η ευλαβική τήρηση των μέτρων είναι οι δύο βασικέ προποθέσει. Διαβεβαιώνουμε την κοινωνία ότι θα στηρίξουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο την προσπάθεια για το άνοιγμα των σχολείων και τη διαζώση διδασκαλία. Τα μέτρα και οι πρόνοιες έχουν ανακοινωθεί και είναι απολύτως συγκεκριμένα. Σε δύο πυλώνες βασιζόμαστε, στον εμβολιασμό και στα συχνά τεστ... που θα πιστοποιούν την υγειονομική κατάσταση των μαθητών και των δασκάλων... που δεν έχουν εμβολιαστεί εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Το βασικό όμως κομμάτι που νομίζω ότι πρέπει κανείς να καταλάβει... από αυτή τη διαδικασία είναι ότι εάν συμφωνούμε άλλοι πως οι μαθητές, οι γονείς, η κοινωνία δεν αντέχει και άλλη μία χρονιά... Αποουσία το σχολείο, όχι μόνο για λόγου εκπαιδευτικού, και για λόγου ε, ψυχολογικού, και για λόγου που έχουν να κάνουν με την ανάγκη των παιδιών να είναι μαζί με το δάσκαλο και τη δασκάλα του, μαζί με του μαθητέ του, να παίζουν στο προάβλιο. Υπεύθυνα πρέπει να δούμε τα μέτρα και να τα εφαρμόζουμε, όχι ω μια διάσταση καταναγκασμού. Εδώ δεν πάει κάποιο να κοροϊδέψει κάποιον άλλον, ούτε έχει ένα νόημα σε ένα περιβάλλον καχυποψία να αντιμετωπίζουν τα μέτρα οι πολίτε και η πολιτεία του πολίτε. Θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά. Θέλουμε να συνεχίσει διαζώσει εκπαιδευτική διαδικασία σήμερα στα σχολεία, λίγο αργότερα στα πανεπιστήμια. Χρειάζεται η προθυμία και η συνεργασία όλων στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν σχεδιαστεί, συμφωνηθεί, εισηγηθεί και η ειδική και το Υπουργείο Παιδείας έχει υιοθετήσει. Και προφανώ θα εμπλακούν και άλλοι, οι Πρετανικέ Αρχέ αργότερα για τα πανεπιστήμια, οι καθηγητέ στα σχολεία. Συνεργασία και προθυμία για το αυτονόητο που νομίζω ότι κανεί δεν διαφωνεί. Να πάνε τα παιδιά μα στα σχολεία του και να κάνουν τα μαθήματά του με του δασκάλου, τι δασκάλε, με του μαθητέ του δίπλα. Για το σκάνδαλο με τα πλαστά πιστοποιητικά, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι θα αποδοθούν ευθύνε και τα όσα συνέβησαν είναι οι παθογένειε μια Ελλάδα που πασχίζουμε να αφήσουμε πίσω μα, είπε χαρακτηριστικά. Έρχομαι στο θέμα των ψευδών πιστοποιητικών σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, το σκάνδαλο με τα ψευδή πιστοποιητικά εμβολιασμού είναι ηθικά και πολιτικά καταδικαστέο. Το κράτο και η δικαιοσύνη θα αποδώσουν τι ευθύνε που αναλογούν σε όσου εμπλέκονται, με διάθεση αποτρεπτική, παραδειγματική και σοφρονιστική. Όπω ξέρετε, έχουν ήδη ψηφιστεί κάποια μέτρα, αυτά που δεν ψήφισε η αντιπολίτευση. Πρόστιμα 5.000 ευρώ για κάθε πράξη. Προβλέπονται συγκεκριμένε πειθαρχικέ διαδικασίε. Από την ώρα που το θέμα. Παραπέμπεται και στη δικαιοσύνη, προβλέπονται και ποινικέ κυρώσει για μια σειρά από βαριά δικήματα. Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι απαιτείται, ό,τι πρέπει, για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τι πράξει αυτέ, οι οποίε είναι ακραία παραβατικέ και στρέφονται ενάντια τη κοινωνία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία σε αυτό.